Αυγουστίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955 με ομιλητή τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Νίκο Κοτσιά. Βρισκόμαστε στην Ιεράρχη Επισκοπή, εδώ στο χώρο που σε λίγο θα αρχίσει η εκδήλωση για την εορτασμό των νεπετίων της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Κύπρου, εξοχότατε κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών της Ελλάδας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των Εθνικών Επαιτίων της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955. Αρχίζουμε το πρόγραμμα με καλωσόρισμα από τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, κύριο Ανδρέα Φυλακτού. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, μακαριότατε, εξοχότατε κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου σας καλωσορίζει στην απόψινή εορταστική του εκδήλωση για τις Εθνικές Επαιτίους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955 και σας ευχαριστεί για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή του. Μαζί με όλους τους Έλληνες, είτε στο Μητροπολιτικό Ελληνισμό ανήκουν αυτοί, είτε στα πέρατα του κόσμου κατοικούν, και εμείς οι Έλληνες της Κύπρου γιορτάζουμε τις δύο αυτές εθνικές μας επαιτίους, τη μέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας και τη μέρα της έναρξης του αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου για την αποτείναξη του απικιοκρατικού ζυγού των Άγγλων και την ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Ο γιορτασμός των δύο εθνικών επαιτίων γίνεται αφετηρία για εσωτερική ανασύνταξη που μπορεί και που πρέπει να ξεκαθαρίσει τους στόχους μας και να στερεώσει την απαντοχή και τη θέλησή μας για το πώς θα σωθούμε, για το πώς θα προασπίσουμε και θα κατοχυρώσουμε την ελληνική και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας από όποια θέση και αν βρίσκεται ο καθένας μας. Η ιστορική και πολιτιστική μας παράδοση που μας συνδέει με τον υπόλοιπο ελληνισμό μας δίνει τα καλύτερα όπλα για να πολεμήσουμε τον άκρατο εθνικισμό που κυριαρχεί στα μυαλά των σοβινιστών της Άγκυρας. Και οι δυο αυτές επέτειοι που τιμούμε απόψε μας το τονίζουν και μας το υπογραμμίζουν. Πάνω στα φυλετικά μας χαρακτηριστικά πρέπει να στηρίξουμε σήμερα την απαραίτητη ενότητά μας. Μπορούμε να έχουμε πολλές διαφωνίες πάνω σε πάμπολα θέματα. Ωστόσο, πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε πως η αξιοπρέπεια και η τιμή μας πρέπει να περιφρουρηθούν και τα δίκαιά μας της ελληνικής μας συνέχειας να κατοχυρωθεί. Η άριχτη ενότητα των ψυχών για τον κοινό σκοπό είναι ο βασικός όρος για την επιβίωσή μας. Στο στέρεο τούτο τείχος θα συντριβούν όλα τα σχέδια του πολυπρόσωπου κατακτητή. Μόνο έτσι θα υποχρεωθεί να φύγει ο Τούρκος. Γιατί θα φύγει? Γιατί δεν είναι η γη του αυτή που πατά? Γιατί δεν έζησε σε αυτή τη γη που ξοπίσω από τους αθάνατους νεκρούς μας, που την κρατούσαν με τα γόνατα σερνάμενη, μετρά το χώμα με τον πύχη.
Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νίκο Κοτσιά, για την άμεση ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας να παρευρεθεί και να είναι ο κύριος ομιλητής στη σημερινή πανηγυρική μας εκδήλωση. Τον ευχαριστούμε ακόμη με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας του για τους αγώνες και τον μόχθο του για τα δίκαια του ελληνισμού της Κύπρου. Η φωνή του είναι φωνή πατρίδας. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, για την εδώ παρουσία του και για το χαιρετισμό που θα απευθύνει σε λίγο. Ευχαριστούμε επίσης τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και Πρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Χρυσόστομο τον Δεύτερο, για το χαιρετισμό του. Ευχαριστίες απευθύνουμε προς τη χοροδία «Η Φωνή της Κερίνιας», τη μαέστρο κ. Νέλη Λουκαΐδου, την κ. Ροδούλα Παναγίδου, που θα είναι και στο πιάνο, τη σολίστ κυρία Μαρία Θεοδόρου και προς όλα τα μέλη της χοροδίας και προς την εκφωνήτρια του προγράμματος κυρία Κούλα Ιωαννίδου. Ακόμη ευχαριστώ το χορηγό επικοινωνίας Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Όλος εξαιρέτως ευχαριστώ το Mega One για τη σημερινή ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη της απόψινής εκδήλωσης. Ευχαριστώ και πάλι όλους και όλες εσάς, κυρίες και κύριοι, που παρευρίσκεστε απόψε μαζί μας εδώ στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου.